και τιμώ τα τι άνθρωπο. Σεβαστή πατέρα και αγαπητή αδελφή, πανηγυρίζουμε σήμερα την μνήμη του Αγίου Ενδόξιου Μάρκου Καραλάμπου του Θαυματουργού, του Εφόρου, Προστάτου και του Ιού μας. Ο Κύριος του Ευαγγέλιο έλεγε σε όλους τους μαθητές του ότι θα ομολογήσει ενώπιον του Ανάρχου Πατρός του όποιον ομολογήσει το όνομά του ενώπιον των ανθρώπων. Πάσου όμως της ομολογήσει εν ενιέμενος εν των ανθρώπων, ομολογήσω καλό εν αυτοέμπροσθε του Πατρός του του Εμβρανής. Αυτό το λόγο του Κυρίου είχα στο νου τους πάντοτε όλοι οι πιστοί που έγιναν μάρτυρες. Είχαν πάντοτε στο νου τους και τον λόγο του Αποστόλου Παύλου. Τι σημάς χωρίς για το της αγάπης του Χριστού, θλίψης της θεματορίας, ή διωγμός, ή λοιμός, ή γυμνώτης, ή κίνδυνος, ή μάχη. Δηλαδή, τι μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού που θυσιάζεται για εμάς, θλίψη από τις εσωτερικές αιτίες, η στενοχώρια από τις οικολογικές, διωγμός, η πείνα, κίνδυνος, η σφαγή. Με βαθιά πίστη και αγάπη ακόμητη, ο Απόστολος Παύλος τους εκμεταέμεσε και μαθείς. Την ίδια ζωντανή πίστη είχα και όλοι άνοιμα. Του Αγίου Ενδόξιου Ιερομάρτυρος
Διευκόλυνε με τον Πατέρα